Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση να συμμετάσχω απόψε στη συζήτηση αναφορικά με αυτή την έρευνα που θεωρώ και εγώ σημαντική. Με ό,τι προηγείται, είμαι αναγκασμένος να κάνω δύο σχόλια εισαγωγικά. Παρόλο που ο χρόνος πιέζει, θα τρέξω. Γιατί αυτά που τέθηκαν προηγουμένως με αναγκάζουν και να προσθέσω διάφορα στοιχεία που δεν είχα προγραμματίσει. Λοιπόν, το ένα λοιπόν εισαγωγικό τη σχολείο μου είναι ότι αναφορικά με τους όρους της συμμετοχής μου και το δεύτερο είναι αναφορικά με τους όρους του ό,τι έχω να πω. Το πρώτο έχει να κάνει. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι η κοινωνική επιστήμη και ειδικότερα η κοινωνιολογία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας πραγματικά πολιτικής επιδράσης, δημοκρατικής, και να υπερασπίσει αυτήν την πολιτική επιδράση απέναντι σε δύο κινδύνους, οι οποίοι είναι σημαντικοί την εποχή μας. Το πρώτο είναι η τεχνοκρατική έπαρση, αυτή δηλαδή η αντίληψη η οποία ισχυρίζεται ότι απεργάζεται την ευτυχία των ανθρώπων χωρίς αυτούς, αλλά και από την άλλη έχουμε έναν άλλον κίνδυνο, αυτό της δημαγωγικής ταδιαφορίας, η οποία υιοθετεί αυτό που λέμε κοινή γνώμη, όπως αυτή καταγράφεται από τις διάφορες έρευνες, οι έρευνες αχρωματικότητας, οι έρευνες της γνώμης, οι έρευνες δημοτικότητας. Λοιπόν, σε αυτούς τους δύο κινδύνους νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει η κοινωνιολογία και γενικά τώρα η κοινωνική επιστήμη στο να δώσει τα εργαλεία αντίσταση σε αυτές τις δύο πολιτικές. Και είμαι εδώ και δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόσκληση των ανθρώπων του ΕΝΑ, διότι αισθάνομαι ότι μοιραζόμαστε μια κοινή άποψη ότι η πολιτική είναι κάτι παραπάνω από έναν χώρο μέσα στον οποίο οι πολίτες περιορίζονται σε αριθμούς, σε στοιχεία, σε τάσεις, και δεν είναι αυτοί και μόνο που παρακολουθούν στην τηλεόραση αγώνες μεταξύ διαφόρων πολιτικών τεφυλών στο όνομά τους και για το καλό τους, με βασικό αντικείμενο την αναπαραγωγή τους. Λοιπόν, αυτό είναι το απροαπαιτούμενο, το ένα. Το δεύτερο, το τεχνικό, είναι ότι δούλεψα όσο μπόρεσα στον ελάχιστο τον χρόνο που είχα, και ευχαριστώ την προράτα, δείχνω αν είναι κάποιος εδώ, που το Σαββατοκύριακο που δούλεψε μαζί μου και ανταποκρίθηκε σε όλες μου τις απαιτήσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, για δευτερογενή ανάλυση και δευτερογενή ανάλυση κτλ. Προκειμένου να είμαι εδώ και να εμφανιστώ όσο πιο πρακτικός, άρα αποτελεσματικός, που μπορώ να φανώ στο κάλεσμα αυτό. Θα περιοριστώ στην πρώτη έρευνα, την τηλεφωνική, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που επιτρέπει να βγάλεις κάποια αποτελέσματα. Η ηλεκτρονική θα τη χρησιμοποιήσω εκεί που πιστεύω ότι με βοήθησε να βγάλω κάποια ασφαλή συμπεράσματα, και όλα αυτά τα συμπεράσματα θα τα συνδέσω με δικά μου συμπεράσματα άλλων ερευνών που κάνω εδώ και 10 χρόνια αναφορικά με το ίδιο θέμα, δηλαδή με το θέμα που απασχολεί τις μεταβολές των παραστάσεων των Ελλήνων πολιτών μέσα σε αυτήν την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα δύο προαπαιτούμενα, τα τεχνικά, για να πω ένα πρελούδιο λίγο μεγάλο, αλλά ήταν αναγκαίο. Λοιπόν, θα κάνω δύο τεχνικές επισημάνσεις και τρεις διαπιστώσεις, πέντε πράγματα που θα καταλήξουν σε πολιτικά συμπεράσματα. Και στο τέλος, αν έχω χρόνο και μου δοθεί από την πρόεδρο, θα κάνω και δύο προτάσεις. Λοιπόν, η πρώτη τεχνική επισήμανση, η οποία επιβεβαιώνεται και σε αυτήν την έρευνα, είναι πια ότι τη δημοκρατική ψευδαίσθηση που διαπνέει συχνά την ανάλυση αυτών των ερευνών, μας κάνει να αγνοούμε ότι το «δεν ξέρω» και το «δεν απαντώ» είναι πάρα πολύ πολιτικά σημαντικό. Και διαπιστώνει και στην έρευνα αυτή ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στη γλώσσα και δεν είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στην πολιτική τη γλώσσα. Υπάρχει μια τεράστια ανισότητα και εδώ, μεταξύ, αναφορικά με το φύλο, μεταξύ των αντρών και των γυναικών, μεταξύ των σχολικά καλλιεργημένων και των μη, μεταξύ των πλουσίων, όσο μπορέσαμε να το αναδείξουμε μέσα από τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν κτλ., και των φτωχών. Λοιπόν, άρα, μπροστά στην τυπική ισότητα που αντιμετωπίζει τη έρευνα, υπάρχει μια πολύ, πολύ τη βαθιά, ακόμα μια φορά, ανισότητα. Με λίγα λόγια, διαπιστώνεται άλλη μια φορά, και αυτό είναι κρίσιμο, με τόσο αυτονόητα τα ερωτήματα, τη φαινομενικά αυτονόητα, ότι η πιθανότητα να έχει
κάποιος μια άποψη, ποικίλει όπως και η πιθανότητα να είναι σε θέση να την επιβάλλει. Η πρώτη αυτή επισήμανση το οδηγεί σε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Ότι εφόσον μιλάμε για δημοκρατία, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την καθολίκευση, δηλαδή τη δημοκρατικοποίηση των οικονομικών και πολιτιστικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην πολιτική γνώμη. Και άρα, εξ αυτού, συνεπάγεται ότι οφείλουμε να δώσουμε μια πολύ μεγάλη σημασία στην βασική και διαρκή εκπαίδευση, η οποία δεν αποτελεί τη μόνο προϋπόθεση για να πάρει κάποιος ένα πτυχίο και από εκεί μια κοινωνική θέση, αλλά είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική. Δεύτερη τεχνική επισήμαση, μετά το δεν ξέρω και το δεν απαντώ, το οποίο κατανέμεται άνισα μεταξύ των ομάδων κτλ. Μεταξύ των ατόμων. Υπάρχει ένα δεύτερο θεμελιακό πολιτικό ζήτημα, το πώς παράγονται οι γνώμες. Δηλαδή, παρατηρώ στην ανάλυση που κάνω στις επεξεργασίες των απαντήσεων ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να παραχθεί μια απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους ερευνητές. Υπάρχουν ο τρόπος παραγωγής μιας γνώμης των ανθρώπων οι οποίοι είναι ενδεείς πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά, όσο μπορέσαμε, επαναλαμβάνω, να το προσδιορίσουμε με τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τους ερωτώμενους. Υπάρχουν δηλαδή οι ενδεείς κοινωνικά και πολιτιστικά που τείνουν να δώσουν απαντήσεις με βάση το ταξικό τους ήθος, δηλαδή με βάση την πρακτική τη σχέση που τους συνδέει με τον κόσμο. Και υπάρχουν αυτοί, οι πιο καλλιεργημένοι κτλ., όπου παράγουν τις απαντήσεις με μια πιο συστηματική πολιτική συνολική αντίληψη, δηλαδή στη βάση ενός συστήματος περιττών πολιτικών αρχών. Αυτό που λέμε, υπάρχει μια γραμμή δηλαδή κτλ. Γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι παράγουν απαντήσεις, αυτό που λέγαμε παλιότερα οι αριστεροί, το ταξικό ασυνείδητο, και άλλοι με την ταξική επισυνείδηση, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το συνοψίζω, την τεχνική αυτή την επισήμανση, ότι δίνεται μια καθαρά πολιτική απάντηση σε μια πολιτική ερώτηση, δηλαδή σε μια ερώτηση η οποία συγκροτείται πολιτικά, όσο αυξάνει τη θέση του ρωτώμενου στην κοινωνική ιεραρχία. Οι πλέον στερημένοι, αυτοί που είναι οι πιο ενδεείς δηλαδή, παράγουν με τα δικά τους τη μέσα, τα οποία έχουν τα αφετηρία, επαναλαμβάνω, αυτό που θα πρέπει να το αναλύσω, αλλά δεν έχω χρόνο, ταξικό ήθος που λέμε στην κοινωνιολογία. Όταν οι ερωτήσεις είναι στο ενδιάμεσο μεταξύ της πολιτικής και της ηθικής, όπως είναι με τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ., τότε τιμολύνεται η πολιτική από την ηθική. Και όσοι παράγουν πολιτικές απαντήσεις με βάση το ταξικό ήθος και ανήκουν στα παρακμάζοντα τμήματα της κοινωνίας, φαίνεται να διολυσταίνουν σε έναν συντηρητισμό και σε μία πολιτική μυθικακία, να το λέει κανείς. Συμπέρασμα. Εάν θέλει μια πολιτική η οποία επεξεργάζεται στόχους να ακουστεί από αυτά τα στρώματα, δηλαδή θα πρέπει να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά αυτό την υπόψη, και στην διαμόρφωση του λόγου της και στη διαμόρφωση του τρόπου διάχυσης των ιδεών αυτών, θα πρέπει να γνωρίζει αυτή την πολύ βαθιά δυσπιστία και υποψία αυτών των στρωμάτων στην πολιτική σκηνή, στον πολιτικό λόγο, στην πολιτική σκηνοθεσία, στο πολιτικό παιχνίδι και στους κανόνες που δεν τους καλογνωρίζουν, μπροστά στο οποίο αισθάνονται ταυτοποιημένοι. Αυτή λοιπόν τη δυσπιστία, αυτά τα δεν ξέρω, τον απαντώ και τα λοιπά που παρατηρούνται, και η διαφορά, οι αναντιστοιχήσεις μεταξύ πολιτικών και πιο ηθικών τα απαντήσεων,
μας δείχνει, φαίνεται να μας πείθει δηλαδή, ότι η δυσπιστία αυτή στο πολιτικό παιχνίδι, πέρα από τους άλλους παράγοντες της διαφθοράς κτλ, είναι στη ρίζα της αποπολιτικοποίησης απέναντι σε κάθε πολιτικό επιλόγο και εκπρόσωπό του. Λοιπόν, έχουμε άτομα λοιπόν, νομίζω ότι φαίνεται, ότι μπροστά σε πολιτικές, σε αμυγώς πολιτικά ερωτήματα όπως αυτά αντιμετωπίζονται από τον πολιτικό του μικρόκοσμο, οι ερωτώμενοι τείνουν να εκτιμήσουν όχι τόσο με τα λόγια, όσο με τη μορφή, με την καλή φάτσα που λένε, παρά με τα ωραία λόγια. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό και καταστρώματα αυτά. Και ότι αν δεν το λάβουμε αυτό την υπόψη, κινδυνεύουμε όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε από και για την πολιτική, να πάθουμε αυτό που παθαίνουν, αυτό που λέγεται το Μάρξ, δηλαδή, να παίρνουμε τα πράγματα της λογικής για τη λογική των πραγμάτων. Λοιπόν, και πάω στις διαπιστώσεις. Αυτά τα τεχνικά και πάω στις διαπιστώσεις. Δεν θα χρησιμοποιήσω τους αριθμούς για να επισπεύσω. Λοιπόν, εάν συνδυάσει κανείς τον ασαφή, όπως είπαν όλοι οι ομιλητές εδώ, περιεχόμενο της διάκρισης παλαιού και νέου, όπως αυτή αναδύεται μέσα από τις κατανομές. Την υψηλή αβεβαιότητα όλων των ερωτώμενων ως παροχημένων όλων των παραδοσιακών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων, κομμάτων, συνδικάτων κτλ. Σε συνδυασμό με το ποσοστό το πάρα πολύ ψηλό, την απαντώ δεν ξέρω, αποχή, λευκά, άκυρα κτλ., στο τι θα ψηφίσετε. Και όχι μόνο για να μην σας κουράζω, τι μας πείθει ότι υπάρχει παθήτατα σε αυτό το κοινό τουλάχιστον που απάντησε, το αίσθημα μιας κρίσης αντιπροσώπευσης, η οποία είναι άλλη μια φορά διαπιστωμένη και σε αυτή την έρευνα. Αυτή η κρίση ταπορεί από την αδυναμία κοινωνικών στρωμάτων να εκφράσουν ή να αναγνωρίσουν την ταυτότητα των προβλημάτων τους στις υπάρχουσες πολιτικές αντιπροσωπεύσεις. Δεν έχουμε τα αναγκαία στοιχεία, τα ζήτησα, αλλά δεν υπήρχαν στις ερωτήσεις, δηλαδή. Και να επισέλθω στα προβλήματα και στους προσδιορισμούς των στρωμάτων αυτών, τα αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στρώματα αυτά περιλαμβάνονται και στρώματα που ανήκουν παραδοσιακά στην αριστερά. Έχουν και αυτή την αίσθηση ότι οι δυσφορίες τους δεν εισακούγονται, δεν τη χάνουν τη δέουσα τη προσοχή από τα κόμματα κτλ. Και πιστεύουν ότι ο πολιτικός κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του, στα ενδογενή του διακυβεύματα και στα ζητήματα της αναπαραγωγής του. Η πρώτη αυτή λοιπόν διαπίστωσή μου το οδηγεί στο τρίτο πολιτικό συμπέρασμα που θα ήθελα να σας πω, με βάση την έρευνα αυτή, το ότι μπροστά σε αυτό το πολιτικό έλλειμμα, από τα ζητήματα που τίθεται, είναι ένα από αυτά, είναι αν μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα πολιτική, να δημιουργηθεί τη μία ρήξη με την υπάρχουσα κυρίαρχη τη μορφή και τον κυρίαρχο ορισμό της πολιτικής, χωρίς όμως να οδηγηθούμε στην αποπολιτικοποίηση. Αυτό είναι σαφές. Σιγά-σιγά έχουμε ένα κακό που δούλεψα πολύ τη Σοκία. Δυστυχώς έκατσα πάρα πολύ ώρα να επεξεργάζομαι τα δεδομένα. Οπότε αν θα παρακαλούσα να το τυπικό να το ευερύνουμε για 5 λεπτά ακόμα, παρακαλώ. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή αν το έχετε ανάγκη, αν δεν είναι, να σου πω. Λοιπόν, τη δεύτερη λοιπόν διαπίστωση είναι τη εξής, ότι δεν χρησιμοποιήσω λοιπόν τα δεδομένα, ότι υπάρχει μια τεράστια τα ανάγκη για την επαναπολιτικοποίηση της πολιτικής. Αν κανείς εστιάσει στο κατακρεματισμό των απαντήσεων στο τι σημαίνει ανανέωση της πολιτικής, δεν υπάρχει ένας κυρίαρχος τουρισμός. Αν κάποιος τη συνδυάσει το όχι στα νέα κόμματα που δεν θεωρεί σημαντική την ανανέωση στα νέα άτομα και στους νέους οργανισμούς, πιστεύω ότι φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχει ένα αίτημα επαναπολιτικοποίησης της πολιτικής και αυτή η διαπίστωση, αν θεωρήσουμε ότι είναι έτσι, το οδηγεί σε ένα τέταρτο πολιτικό συμπέρασμα, ότι σε αυτό το περιβάλλον των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που έχουν τη βιώσει τα προηγούμενα χρόνια οι πολίτες, τα απαιτούν, έχουν ανάγκη από μια ριζική απονομιμοποίηση
της αποπολιτικοποιημένης πολιτικής. Δηλαδή αυτής της πολιτικής που θεωρεί όλα τα πράγματα είναι πια θέμα της οικονομίας και είναι φαταλιστικά. Και καλούν τους πολιτικούς να θυμηθούν τον πολιτικό τους ορισμό, δηλαδή τις θέσεις τους. Ότι αυτό συνίσταται στο να καθιστά κανείς το εφικτό δυνατό. Εντάξει. Λοιπόν, το δυνατό εφικτό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τρίτη διαπίστωση και τρέχω. Την αγχώσατε, κυρία Μπρούλη. Μη σας αγχώνω. Ναι, γιατί προσπαθώ να πω όσο πιο απλά γίνεται, γιατί υπάρχουν και φοιτητές, τα πω τι είδα εδώ και τα λοιπά, και άνθρωποι απλοί και τα λοιπά. Λοιπόν, τρίτη διαπίστωση, αυτό που είπαν όλοι οι ομιλητές, τη μεγάλη απέτηση, τη βεβαιότητα για την αναγκαιότητα της κοινωνικής ατζέντας, έτσι, δηλαδή των στοιχείων που συγκροτούν την κοινωνική ατζέντα. Όλοι οι άνθρωποι τη στηρίζουν και αυτή τη διαπίστωση οδηγεί σε ένα πέμπτο πολιτικό συμπέρασμα από την έρευνα αυτή, ότι αυτή η πολιτική της δυστυχίας την οποία τη βιώνουν οι πολίτες, δηλαδή αυτή που λέγεται το Leibniz, ότι με λιγότερα πλουκάνικα θα τρέχουν περισσότερα σκυλιά, πρέπει να λάβει τέλος. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος έχει εγκαθισταθεί στον πυρήνα της κοινωνίας, θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, να αντιτάξουμε σε αυτή την οικονομία της στοιχείας μια οικονομία της ευτυχίας, όπως λένε την αλληλεγγύη, λένε ποσοστά τη φοβερά κτλ. Λοιπόν, άρα, μια πολιτική η οποία θα λάβει σοβαρά αυτό το συμπέρασμα, θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι άνθρωποι, πέρα από τα μέσα ύπαρξης, που έχουν ανάγκη, έχουν και ανάγκη από επενδύσεις που θα δικαιολογούν και την ίδια την ύπαρξη. Δηλαδή, πέρα από τα μέσα υπάρχει και ο λόγος ύπαρξης. Και οι άνθρωποι, λοιπόν, πιστεύουν ότι αυτός που μπορεί να το λύσει αυτό το πράγμα επί της γης είναι μια θεϊκή, ας πούμε, δύναμη, η οποία δεν είναι άλλη από την κοινωνία, αυτή δηλαδή που φτιάχνει στέρεα δίκτυα και θέσεις. Λοιπόν, το λέμε περί ασφάλειας κτλ. Λοιπόν, δύο προτάσεις τώρα. Δύο προτάσεις λοιπόν, σε αυτή την κρίση αναπαραγωγής που έχει αυτή την κοινωνία, όπου τα στρώματα πλέον, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουν νέες στρατηγικές και επιβιωτικές, πώς θα μεταστρέψουν τα κεφάλαιά τους, σε ποιες αγορές κτλ. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ 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 σοβαρή έρευνα, αν θέλουμε να καταλάβουμε τις τάσεις, την ανησυχία των πολιτών που, οι οποίοι ψάχνουν πλέξεις να τα νοματίσουν αυτό το νέο που ζουν, το πρωτόγνωρο κτλ. Άρα θέλουμε μια πολύ σοβαρή έρευνα, αν θέλουμε να σκεφτούμε, επαναλαμβάνω, σοβαρά αυτό που βιώνουν οι πολίτες. Άρα μια σοβαρή κοινωνική έρευνα πιστεύω ότι είναι απολύτως τα αναγκαία, το έχω πει και αλλού, κατά τα πρότυπα της δεκαετίας του 80. Τελευταίο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Λοιπόν, τι να πω, λοιπόν, νομίζω ότι με βάση και αυτά και αυτή την έρευνα και άλλα αποτελέσματα τα οποία έχω στη διάθεσή μου, τα οποία όμως συμπλέουν, πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη, φαίνεται να έχουν ανάγκη, όλα τίνουν να μας πείσουν δηλαδή, ότι καλούν χωρίς να το θέλουν τους πολιτικούς να θυμηθούν τη στοϊκή διάκριση στο πεδίο της πολιτικής. Δηλαδή θα πρέπει, μας καλούν να σκεφτούμε σοβαρά τι περνάει από το χέρι μας και τι δεν περνάει από το χέρι μας. Και να το μοιραστούμε αυτό τη μαζί τους με έναν τρόπο. Θα πρέπει, άρα πιστεύω, και εδώ είναι πια, πέφτω από τα δεδομένα της έρευνας και κάνω μια πρόταση με έναν τρόπο, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τη μέτρα σε λογική για όλους και για πάντα, αυτά τα omnibus προγράμματα τα πολιτικά, και να επισέλθουμε σε μια πολιτική ορθολογική περιπτωσιολογίας. Δηλαδή, που θα μπαίνουμε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, που υπάρχει μια μπλοκή, που είναι τα γρανάζια που κτλ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα αντιμάχονται κτλ. Λοιπόν, βεβαίως, αυτό θέλει μια πολιτική πάρα πολύ ευφυή, θέλει τη μετριοφροσύνη, θέλει γνώση των καταστάσεων, θέλει πολύ προσοχή στις λεπτομέρειες των διαφόρων χώρων των κοινωνικών και βέβαια θέλει πολύ προσοχή στα ανθρωπάκια του λαουτζίκου. Θέλει πολύ προσοχή στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στη βάση αυτού του πράγματος. Αυτή βεβαίως η αντίληψη έρχεται σε αντιπαράθεση
με την κυρίαρχη πολιτική αντίληψη, η οποία πρέπει να φτιάχνουν πολιτικές για να περνάνε στα ΜΜΕ, δηλαδή θέλω να πω για να περνάνε στον χώρο της δημοσιογραφίας. Αλλά εάν δεν γίνει αυτό, πιστεύω ότι δεν θα δημιουργήσουμε αυτό που φαίνεται. Τελειώνω μια φράση. Mm-hmm. Αυτό που φαίνεται να έχει απέτηση, να έχουν απέτηση οι πολίτες για νέες συγκινήσεις, δηλαδή κινήσεις. Συγκινήσεις, τεντάξεις, του να είμαστε όλοι μαζί και θα παράγουν πολιτικές οι οποίοι θα παράγουν αντίστροφα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.